Καταλαγιάζει η νευρικότητα των επενδυτών μετά την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS, με τις αγορές να κινούνται σήμερα σε θετικό κλίμα. Είχαν προηγηθεί χθες έντονες διακυμάνσεις, καθώς το μάρμαρο της διάσωσης πλήρωσαν οι κάτοχοι των πιο επισφαλών ομολόγων της τράπεζας και όχι οι μέτοχοι. Bondholders in Credit Suisse will have their value wiped out. Shareholders are going to get less than they would have got on Friday if they'd sold their Credit Suisse shares. Μετά και τη διαβεβαίωση των εποπτικών αρχών, πως στη διάσωση μιας τράπεζας πρώτα θα πληρώνουν οι μέτοχοι και μετά οι ομολογιούχοι, η εμπιστοσύνη επέστρεψε. Παραμένει ωστόσο η ανησυχία στην επενδυτική κοινότητα για τις απώλειες των τελευταίων 11 ημερών, με την Κριστίν Λαγκάρντ να δηλώνει πως θα παρέμβει σε περίπτωση που χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ μέσα σε αυτό το περιβάλλον ξεκαθάρισε πως δεν έχει προαποφασιστεί μια νέα αύξηση επιτοκίων. ECB's policy toolkit is fully equipped to provide liquidity support to the euro area financial system, if needed. Σήμα καθησυχασμού έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημένοντας ωστόσο ότι οι ελληνικές τράπεζες όπως και η ελληνική οικονομία δεν παραμένουν στο απειρόβλητο από οποιαδήποτε εξωγενή κρίση. Οι ελληνικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες, ναι, όπως και η ελληνική οικονομία, σε οποιαδήποτε εξωγενή κρίση, ναι, ενεργειακή, COVID, οτιδήποτε έχει γίνει στο εξωτερικό, αλλά έχουμε αποκτήσει πολύ μεγαλύτερα και περισσότερα αντισώματα ως ελληνική οικονομία και ως ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με το παρελθόν. Στην Ελβετία, τα μέσα ενημέρωσης ασκούν δρυμία κριτική για το γάμο με το ζόρι της Credit Suisse με τη UBS. Με την ελβετική κυβέρνηση να απαντά ότι αυτή ήταν η καλύτερη λύση για να αποφευθεί ένα νέο 2008. Η bankruptcy of Credit Suisse would have had a collateral damage, a huge collateral damage on the Swiss financial market, also a risk of contagion for UBS and other banks and also internationally. Η ανησυχία παραμένει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς ο μεγάλος ασθενής, η First Republic Bank, συνεχίζει να καταγράφει απώλειες, με τη μετοχή της να βυθίζεται χθες κατά 47%.